Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι εδώ για να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις που δίνουν στη ζωή μας περισσότερη ποιότητα. Σήμερα γνωρίζουμε πλέον ότι η παχυσαρκία δεν είναι ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά νόσημα το οποίο μπορεί να γίνει πηγή πολλών άλλων προβλημάτων που απειλούν την ίδια τη ζωή μας. Σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακές νόσοι, αναπνευστικές νόσεις, σκελετικά προβλήματα, ψυχικά νοσήματα είναι μερικές από τις νόσους που τη συνοδεύουν. Άλλωστε, η συντηρητική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει για πολλούς ανθρώπους περιορισμένες δυνατότητες και συχνά μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό κόστος. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη του οργανισμού για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, είναι που τα τελευταία χρόνια οθούν όλο και περισσότερο στη βαριατρική χειρουργική. Οι βαριατρικές επεμβάσεις γίνονται στο πεπτικό σύστημα και έχουν ως στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης τροφής και της πρόσληψης ενέργειας. Αξίζει να παρακολουθήσουμε πώς μας το εξηγεί ακριβώς ο χειρουργός βαριατρικής χειρουργικής, Δόκτωρ Ηλίας Δράλης. Τι είναι η βαριατρική χειρουργική? Βαριατρική χειρουργική είναι η χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας και έχει δύο σκέλη, τόσο την απώλεια βάρους ως στόχο, όσο και τη θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου, δηλαδή των συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων, είτε μιλάμε για υπέρταση, δηλαδή πίεση αυξημένη, είτε για διαβήτη τύπου 2, είτε για χοληστερίνη, είτε για περιοριστική πνευμονοπάθεια που μπορεί να εκδηλώνεται με ροχαλιτό ή άπνιες στον ύπνο ή ακόμα και ένα περιορισμό στην αναπνοή κατά τη διάρκεια της άσκησης. Δεν ενδείκνεται μόνο στους παχύσαρκους ασθενείς? Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και μάλιστα σε ένα ποσοστό 80% οι νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς, δηλαδή αυτοί που έχουν ένα δείκτημα μάζα σώματος πάνω από 35, να έχουν συνοδά της παχυσαρκίας νοσήματα, αυτά που προαναφέραμε. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν τέτοια συνοδά νοσήματα ή και με μικρότερο βάρος να έχουν αντίστοιχα νοσήματα πέρα του φυσιολογικού τους βάρους. Γι' αυτό το σύνολο του προβλήματος στην ουσία δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των κιλών, αλλά και των συνοδών της παχυσαρκίας νοσημάτων. Μάλιστα, με βαριατρικές επεμβάσεις συγκεκριμένα μεταβολικής χειρουργίας, το θεραπευτικό αποτέλεσμα στον διαβήτη τύπου 2 είναι άμεσο και πολύ εντυπωσιακό. Παράλληλα, η ιατρική επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε βαριατρικές επεμβάσεις ακόμα και έφηβοι και άνθρωποι στα 70 τους χρόνια. Ενώ έχει σημασία να μάθουμε πώς μπορεί να σχετιστεί η βαριατρική χειρουργική με την περίοδο πριν και μετά την εγκυμοσύνη. Ένας ασθενής που μπορεί να μην έχει πολλά συνοδά της παχυσαρκίας νοσήματα, αλλά μόνο τα κιλά, μπορεί να θέλει μία επέμβαση α. Κάποιος άλλος ο οποίος έχει συνδυασμό των νοσημάτων με τα νοσήματα αυτά, των νοσημάτων με τα κιλά του, χρειάζεται κάποια άλλη αντιμετώπιση. Και αυτή η αντιμετώπιση λέγεται μεταβολική χειρουργική. Από ποιον δείκτη μάζα σώματος και πάνω πρέπει ένας ασθενής να απευθυνθεί σε βαριατρική χειρουργική? Αν λοιπόν αυτό το πύλικο, αυτός ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 35, ανεξαρτήτως συνοδών νοσημάτων, τότε έχει απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2022, πριν από ένα χρόνο. Ή 30 με συνοδά της παχυσαρκίας νοσήματα, όπου εκεί η μεταβολική χειρουργική θα πρέπει να μπαίνει να λαμβάνεται υπόψη, να παίρνει πρόση για την αντιμετώπιση του συνόλου του προβλήματος. Τι θεωρείται καταρχήν επιτυχία? Επιτυχία θεωρείται το να απολέσουμε, δηλαδή το να χάσουμε τουλάχιστον το 75-85% των περισσευούμενων κιλών, του υπερβάλλοντος βάρους όπως λέμε εμείς, και να τα διατηρήσουμε σε βάθος χρόνου. Όχι απλά να τα χάσουμε και να αρχίσει να ξανανεβαίνει η καμπύλη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το σημαντικό, το α και το ω, λοιπόν, είναι η επιλογή της σωστής επέμβασης. Η σωστή επέμβαση μπορεί να έχει είτε έναν απλό περιορισμό της χωρητικότητας του στομάχου, ώστε να τρώμε λιγότερο, να παίρνουμε λιγότερες θερμίδες και με αυτόν τον τρόπο να χάνουμε κιλά, ή αλλαγή της αρχιτεκτονικής του γαστρεντερικού, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ροή, την έκρηση κάποιων ορμονών που θα βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση των θερμίδων που προσλαμβάνουμε, αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των οποίων μπορεί να έχουμε μαζί με την παχυσαρκία, όπως είναι ο διαβήτης. Από ποια ηλικία ενδείκνεται να έρθει ένας ασθενής για να κάνει βαριατρικό χειρουργείο? Βάσει νόμου, το ελληνικό κράτος είναι από τα 18 μέχρι τα 65. Τον Οκτώβριο του 2022 ήρθαν καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες που
και άλλαξε την ένδειξη ως προς το δίκτυμα ζασώματος, ναι, αλλά και ως προς την ηλικία. Και συζητώνται, υπάρχουν αρκετές μελέτες πλέον διεθνώς που συζητούν την υιοθέτηση της βαριατρικής χειρουργικής ή της χειρουργικής παχυσαρκίας σε μικρότερες ηλικίες από την ηλικία των 16, που θεωρείται ο έφηβος βιολογικά ενήλικας, έως και τα 70, γιατί έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης. Οπότε υπάρχει μια διχογνωμία τόσο στο νομικό πλαίσιο όσο προς την επιστημονική ένδειξη. Έρχονται σε εσάς, κύριε Σδράλη, συχνά γυναίκες οι οποίες μετά τον τοκετό, αφού έχουν γεννήσει ένα ή δύο χρόνια, δεν έχουν χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης αυτά? Σαφώς. Και εκεί πάλι αξιολογείται εκ νέου σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ποτέ και το ιστορικό της εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Εάν κάποια γυναίκα κάνει το βαριατρικό χειρουργείο, ναι, και μείνει μετά έγκυος... Εμπειρικά λοιπόν έχει δοθεί με ασφάλεια μια συγκεκριμένη οδηγία. Οι γυναίκες μπορούν να μείνουν έγκυες με ασφάλεια περίπου στο χρόνο μετά από μια επέμβαση παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι μια πολυπαραγοντική νόσο, στην εκδήλωση της οποίας συμβάλλουν κληρονομικότητα, περιβάλλον αλλά και ψυχολογία. Στη ζωή του ασθενούς μετά την επέμβαση, ο ρόλος της διατροφής και της πειθαρχίας είναι πολύ πιο σημαντικός από ό,τι πριν. Αρκεί μόνο να θυμόμαστε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει την νοσογόνο παχυσαρκία ως σοβαρή νόσο, εξαιτίας της οποίας τα όργανα φθήνουν και ο οργανισμός μας φθήρεται. Δεν χάνουμε κιλά άμεσα μετά το χειρουργείο. Τα κιλά θα τα χάσουμε σε μία περίοδο, βγαίνουμε τα ίδια κιλά από το χειρουργείο εννοείται, και τα κιλά θα τα χάσουμε σε μία περίοδο 12 έως 18 μηνών. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ πειθαρχία μετά από τον ασθενή ο οποίος θα έχει εξέλθει από το χειρουργείο της βαριατρικής? Αν υπάρχουν κανόνες, ναι, δεν μπορεί κάποιος να τρώει αλόγιστα μετά από μία επέμβαση. Όπως επίσης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ως διατροφική συνήθεια την κατανάλωση γλυκών, δεν θα έχει και μεγάλο όφελος από μία επέμβαση παχυσαρκίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός ως προς αυτό το κομμάτι, μία δέσμευση ειδικά ως προς τα γλυκά, και από εκεί και μετά οι διατροφικές συνήθειες των λοιπών τροφών, υδατάνθρακες, λίπη, φυτικές, ίνεσης, πρωτεΐνη, με ένα ποσοστό της τάξης του 60% κατά βάση πρωτεΐνη, ειδικά για τη μεταβολική χειρουργική, και το υπόλοιπο 40% όλα τα άλλα, ναι, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι οι διαβητικοί ασθενείς, ειδικά σε προδιαβητικό στάδιο, έχουν μεγάλες παραοξύνσεις, δηλαδή μεγάλες μεταβολές τόσο στην αναζήτηση ζάχαρης όσο και στις τιμές του σακάρου, και ζητάνε γλυκό. Αυτό είναι ο διαβήτης. Αυτοί οι άνθρωποι που ως διατροφική συνήθεια δεν έχουν τόσο πολύ, αλλά το κάνουν από ανάγκη λόγω της νόσου, θα έχουν τεράστιο όφελος ως προς την αποχή και από την κατανάλωση ζάχαρης. Δεν θα την θέλουν και μετά. Το βλέπουμε σε ανθρώπους οι οποίοι μετά το χειρουργείο δεν θέλουν τη ζάχαρη. Αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς να ξέρουμε από πριν αν είναι η ζήτηση της ζάχαρης από ανάγκη ή από συνήθεια. Γι' αυτό προτρέπουμε τους ασθενείς μας να δεσμευτούν για αποχή, ειδικά τους πρώτους 12 με 18 μήνες από τη ζάχαρη, ή αντικατάσταση γλυκών με γλυκαντικές ουσίες μηδενικού θερμιδικού φορτίου. Υπάρχει το φαινόμενο της επανάκτησης βάρους ακόμα και μετά από βαριατρική επέμβαση. Επειδή δεν πρόσεξε κάποιος. Δυστυχώς δεν φταίει ο ασθενής. Στο μεγαλύτερο ποσοστό φταίει η αρχή λανθασμένη επιλογή εκ μέρους του χειρουργού επέμβασης. Η σύγχρονη ιατρική βοηθά να αντιμετωπίσουμε την νοσογόνο παχυσαρκία με ασφάλεια και να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη ζωή μας, προσφέροντάς μας υγεία, ευεξία, δραστηριότητα και αισθητική. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα ερωτήματά σας στο Instagram Εύη Φραγκάκη για το θέμα της υγείας που σας απασχολεί. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε τη ζωή σας. Καλή συνέχεια!